Γιώργος, πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών. Σήμερα είναι μία από τις πράξεις του δράματος που ζει η ελληνική κοινωνία, η οποία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια από την κυβέρνηση στην εξαθλίωση. Στο μνημονιακό σφαγείο σήμερα θα σφαχτούν μια σειρά από κοινωνικές τάξεις, οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν το δείγμα προς τους Ευρωπαίους, αυτό που θέλει δήθεν να εμφανίσει η κυβέρνηση. Σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ, ανεβαίνουμε στο Σύνταγμα, διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Πρώτη φορά ακούγεται κυβέρνηση δημοκρατική κοινοβουλευτική μέσα σε τρία άρθρα να περνάει ολόκληρο νομοσχέδιο. Κατά το γνωστό, τέσσερι είναι οι τρεις ευαγγελιστές. Οι εξής δύο, Λουκάς. Κύριε Ρόρο, είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση σήμερα εδώ? Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουν συγκεντρωθεί περίπου τους 100 συναδέλφους επαγγελματίες και πλέον για να ανέβουν στην Αθήνα. Όμως δεν είμαστε μόνο αυτοί εμείς που έχουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει όλη η κοινωνία και θα πρέπει οι συνάδελφοι να αφήσουν τις πολυθρόνες και να βγουν στους δρόμους. Μόνο ο δρόμος οδηγεί στην ανατροπή αυτών των πράξεων και όχι η παθητική στάση του καναπέ. Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.